Ακούω αυτή τη στιγμή μια θυμόμενη συγκίνηση. Κατά τη πρώτη,
σήμερα που ο Θεός αυτός έρωτας συνέχεια και την υπαρξή μου. Δεύτερη γνωριά του Θεού από την ίδια σύγχρονη του Ισυναγόγου, η οποία στέκεται στο πλευρό μου με υπομονή και κατανόηση, ουσιαστική αγάπη για 27 ολόκληρα χρόνια, κομμένοντας τις αδυναμίες μου. Ευχαριστώ τον Θεό που μου μεταθέστησε συνολικό μου στη ζωή μου και μου χάρισε 4 παιδιά. Το Χαράλαμπο, το Στέκη, το Χρήστο και τη Μαργαλία. Τα οποία θερμά ευχαριστώ διότι από την πρώτη στιγμή με στήριξαν την απόφασή μου να γίνω διακόπτης. Ως μέχρι στην δωρεά του Θεού να αναγνωρίσω σε πρώτη μέρα την κοινωνία μου και την εσάς. Με όλη τη δύναμη της ψυχής μου σας ευχαριστώ για την εμπιστοσύνη σας και για την ανυπόμονη πατρική σας αγάπη, τόσο προς εμένα όσο και στην ευλαβέστατη σύζυγό μου. Ταπεινά σας διαμορφωνώ την κύρια επίγνωση της ευθύνης που σήμερα μου αναφέρεται, προσφέροντα την άρνηση και την ευθύνηση. Διευθύνταμε την ουσιοπάρτη την αγάπη σας στην πρώτη συνάντησή μας μαζί σας και εξομολογητικά αναφέρω την ευθότητα, την ηρεμία, την κατανόηση με την οποία μας υποδεχτήκατε και ταυτόχρονα με ευθύνατε το έθνο μας να γίνουμε την υπόσταση και έργο της Εκκλησίας. Στο πρόσωπο του πρώτου συγγένου σας, καθώς τον Ισπανού, συναντήσαμε τον Κυριακό από την διάθεση που μας συμβούλεψε και μας διαβεβαίωσε ότι θα είναι παντοτινά κοντά μας για να μας βοηθήσει σε όλα τα χρειαστούμε. Ο Γενικός Αρχιερεύθερος Επίτροπος του Μητροπόλεου Ρώμης, πατέρα Μάξιμος, μας τόνισε με αγάπη ότι μπορούμε από εδώ και στο εξής να αισθανόμαστε την έκπληξη και την διαδραστική οικογένεια της δικής μας Εκκλησίας. Εκείνη τη στιγμή συνειδητοποιήσαμε ότι αυτό που διαρκώς κήρυξε το ιδιαίτερο τα διαμονή, δηλαδή την ενότητα, έχει γίνει πράξη. Με περισσή συγκίνηση επιτρέψτε μου παρακαλώ να αναφερθώ στον πατέρα Ιδάκη, τον πνευματικό μου πατέρα, τον οποίο πριν από 12 χρόνια γνωρίσαμε μέσα από ένα θαυμαστό γεγονό. Ο Θεός τον έστειλε στη ζωή μας για να γίνει από τότε μέχρι και σήμερα ο πνευματικός μας πατέρας και τα διευθυντικά του διοικητής. Μας οδηγεί με ασφάλεια στη νέα ζωή της οδηγής, στην Αγία μας Εκκλησία. Καθημερινά πληρώνουμε την αγάπη μου, κατανόησή μου, τη διάκριση στην πατρική οικογένεια βρίσκουν την ασφάλεια και στον πρόσωπο που την ισχυροκρισία κόβεται πολύ ορμένου του Θεού. Αυτό είναι και τη μαγική ιδέα όλη του ορμήνου μου, αλλά και όλη του όσου που γνωρίζουν τον Πατέρα Ιγνάτη και συνδέονται μαζί του με τον Ιγνά. Αυτή θα είναι μια παράδειγμα να σας ευχαριστήσω όλους για τις σημερινές σας προσευχές και την παρουσία. Επιτρέψτε μου παρακαλώ να απευθύνω την προσευχή μου καλύτερη. Για να λάβω την κάρτιση της ευθύνης. Τριαρτήτω έτσι, και μου να είναι πέρα. Σπαθέτως συγχώρησέ μου και δεν ξέρω καλό την κοινό, γιατί ανάψε ο κρούς. Συγχώρησέ με την διάφορηση αρχιτών της αρχής σου και θα συμμετοπίδω στους πιστούς σου. Συγχώρησέ τις αμαρτίες μου και ευκόλυψε την διακονία μου. Πριστήριξε τις εκκλησίες του τόπου. Η παλιά μου την πήρε ο πρόεδρο τη Άγρια Συμβουλή και τη σκοτεινή μου άρεσε το αμήν. Αμήν, πατέρα Δημήτρη. Και σε ευχαριστώ γιατί ο λόγο σου υπήρξε λόγο τη καρδιά. Λόγο που μου δείχνει πόσο Θεό καλεί κοντά του ανθρώπου, ιδιαίτερα αυτού που καλεί να υπηρετήσουν την Αγία του Εκκλησία. Μπορεί να μου φάνηκε θεωρητικό ο λόγο σου, αλλά ακριβώς η πράξη μειώνουμε την θεολογία της Εκκλησίας μας και την χάρη του Θεού. Και περιέγραψες περίπου τι σημαίνει ορθόδοξη οικογένεια και μάλιστα τι ρόλο και δραματίστηκαν σε αυτή η μάνα της οικογένειας. Και όντως ευλογήθηκες από τον Θεό όπως και εμείς ο καθένας μας είναι χωριστά ως Χριστό που διαφωνούμε μέσα στην Εκκλησία και είχαμε και η Ιησή Μητέρα που ενέπνευσε από τα παράδοτα της πίστης που έβαλε μέσα μας τη φλόγα και σε σένα τη φωτιά για την αγάπη στον Χριστό και ταυτόχρονα να μην μπορείς ποτέ.
ήθελε λίγο χρόνο για να γίνει να έχει έρθει κάποιο λόγο και καλά. Ακριβώς τώρα πλέον το όλοι των ρημών θα εκτιμάστε σήμερα η μητέρα για σένα. Και βέβαια σε ανέβησε ακριβώς στην πάνω όνομα μας, την Παναγία. Γιατί εμείς ιδιαίτερα οι ευγενικοί ξέρουμε ότι δεν υπάρχει ακολουθία, δεν υπάρχει τεχνολογία, δεν υπάρχει. Παρουσία μας μέσα στην Αγία μπορείς να βοηθούμε στην Παναγία την Παναγία της. Εσύ πλέον από αυτό το κάνεις έχοντας την εμπειρία της δικής της προστασίας. Και στη συνέχεια έπαιξες αυτό που αποτελεί όμως μέχρι λοιπόν για τον Αγία που είναι τι σημαίνει κοντά του και σου πέρασε σε κόσμο και η συγκροτημένη του και σε ευλόγησε όπως πραγματικά. Και περιέγραψε στην πρώτη συνάντηση παρόλο που σας ήξερα και σας γνώρισα από τις περιγραφές του παππού συναντήτου που είχε ήδη προετοιμάσει για την συνάντηση και την πρόκληση. Δεν θέλει πολύ κανείς να διαπιστώσει τι σημαίνει η αληθινή αγάπη μέσα στην ανθρώπινη. Και πώς η οικογένεια όταν είναι καλός αγάπης, η οικογένεια Χριστού, είναι ορθόδοξη οικογένεια, ελληνική οικογένεια. Και αυτό φαίνεται στα πρόσωπα των παιδιών σου, που έχουν πάρει τα χαρίσματα των πολέμων τους και χαίρονται γιατί θα διαπιστώσεις αυτό το και στο εξής όπως και αυτή και όλη η γη και η φίλη και η γνωστή τι σημαίνει κάποιος να θέλουν και άλλο πνεύμα μέσα σε μια οικογένεια και μάλιστα η ελλαδική οικογένεια. Και στη συνέχεια μίλησε για την ενότητα και σε ευχαριστώ πολύ γιατί αυτό αποτελεί την ευκουσία της Εκκλησίας μας. Το έργο σου αυτό το και στο εξής θα είναι να ενώνεις όμως τους ανθρώπους με τον Θεό και τους ανθρώπους μεταξύ τους. Και αν μπορούμε να γινόμαστε εμείς οι έμπρακτοι απόδειξη αυτής της ενότητας, τότε μπορούμε πραγματικά να μιλάψουμε και στους ανθρώπους. Γιατί συμβαίνει πολλές φορές δυστυχώς τα ανθρώπινα να χωρίζουν, να διχάσουν και τότε τι να διδάξεις για ενότητα όταν είσαι ο ίδιος που μπορείς να διδώσεις με τους ίδιους και κυρίως με τους αδελφούς μέσα σε μια ερευνητική δεν είναι εύκολη πάντα η ενότητα. Είναι ένα διαρκές άθλημα. Αλλά γι' αυτό έχει μια εργασία. Γιατί διαρκώς θέλει κανείς να μειώνει αυτό που είπες στο τέλος της προσευχής σου. Την αληθινή ταπείνωση. Αυτή η ταπείνωση για να γνωρίσει την ανθρωπότητά μας είναι που μας καθαίρει. Γιατί το Άγιο Πνεύμα του είναι μέσα μας και πάνω μας. Και αυτή η ταπείνωση προβάζει ο διάβολος και φεύγει. Και αυτή η ταπείνωση αποτελεί το τελείωμα πάντα για την διαφορία όταν είναι αποτελεί για την ειδική προσφορά στον Θεό και στους ανθρώπους. Αναφέρεται σε πρόσωπα που μαζί μου συμπορεύονται και σηκώνουν το σταυρό μια διαφορία στην οδική μας εκκλησία, το Πρωτοσύγιο του Γενικού Αρχιεπισκόπου, τον Πατέρα Γεράκλειο. Και χαίρομαι γιατί δεν πιστεύω σε αυτό το όριο προσπαθούμε μαζί. Και πλέον θα ανοίγει όντω αυτή τη μεγάλη ελληνική οικογένεια. Και έρχεσαι με ανεμιωτέρια και με ανεμιωτή αγάπη με όλη τη σχέση και προσβλήθησε σε αυτή. Θα κρατήσει αυτό που έχει ο κύριο Μωριστικό Επάγγελμα. Και μέχρι τώρα φρόντισε να ασφαλίζει την επίγεια ζωή των ανθρώπων. Τώρα γίνεσαι πάλι ασφαλιστή τη θέση. Άρα για την ομοιότητα. Η ελληνική ασφάλεια θέλει κάποια αμοιβή και συνδρομή των ανθρώπων οικονομική. Από εδώ και πέρα θα φροντίσεις για την αιώνια ασφάλιση τους, των ψυχών τους και των σωμάτων τους, χωρίς καμία αμοιβή. Αυτή είναι η δωρεά του Θεού. Και όπως προσεγγίζεις τους ανθρώπους για να τους πείσεις τη σημαίνει να έχουν ελληνική ασφάλεια, γιατί και αυτό είναι χρησιμότατο. Τώρα πλέον θα μιλάς στις ψυχές των ανθρώπων για το τι σημαίνει αιώνια ασφάλεια. Εκεί που δεν υπάρχει τέτοιος και εκεί που μόνο η βασιλεία των ουρανών διασφαλίζει να ζήσει κανείς με την αγάπη του. Αυτό θα είναι το έργο σου και προσφέρει στον ελεύθερο χρόνο σου στην Εκκλησία και το οποίο τόσο ανάγκη αυτό στις ημέρες μας. Ακολούθησε στο παράδειγμα που προηγήθηκαν πλήρες και εσύ παράδειγμα αυτό που θα ακολουθήσει. Είμαι βέβαιος γι' αυτό, γιατί τούτη την εποχή της κρίσεως, της εκοσμήθησης, της πτώσεως, ο Θεός μας παίρνει παραδείγματα ανθρώπων όπως εσύ και η οικογένειά σου, για να
κράτησε το πάρτιμά σου. Δεν διάβονται μεγάλες θεολογικές λεπτορίες και σκέψεις. Οι άνθρωποι θέλουν να ενώσουν από εμάς την απλότητα της ταπεινής μας και στα πρόσωπα της αγάπης. Αυτό ζητάνε. Δεν θέλουν κουράγια μου. Το ελάχιστο θέλουν, αλλά αυτό να είναι αυθεντικό, αληθινό, ουσιαστικό. Και εσύ έχεις επιχάρη του Θεού και τώρα θέλουν και το Άγιο Πνεύμα να σε εμπλουτίσει ακόμη περισσότερο και θα έχεις την χαρά να διακονήσεις την Εκκλησία του Χριστού με αυτό που πάντως δεν μπορούσες. Να λοιπόν που σήμερα την ημέρα της ονομαστικής σου εορτής, την ημέρα του προστάτου μας Αγίου και για μένα μπροστά της Άγιος εδώ, σε αυτόν τον δικό του τον ναό, προσφέρεσαι στο θυσιαστήρι. Και όπως σου είπα και χθες, μην ξεχάσεις ποτέ ότι πέρασες πόρτα έστω και για λίγες ώρες ως διάκονος και να παραμείνεις και ως ιερέας ένας διάκονος των ψυχών και των σωμάτων. Έτσι λοιπόν στηρίζουμε οι κλίδες να λέμε το έτος έτος. Κράτησε την ταπείνωση. Μνημόνευε την μητέρα σου, πάρτος τον πνευματικό σου. Χαίρομαι την οικογένειά σου και ο Θεός θα είναι μαζί σου και το Άγιο Πνεύμα σου δίνει την χάρη να διακολλήσεις την ιεροσύνη του Χριστού που αφήν είσαι που θες την χαρά του Θεού.
Και η αγάπη του Θεού με τα
συνόδους του, τους προσούς ασίας και ο Ιαννός των Ψηφών, των Σωμάτων. Πάρε που και η κυρίξη ήταν προφήρια, Thank you.
Thank you.
πλησίων του πνευματικού του Παπουσιμαντίου εδώ, στο νόμο του Αγίου Δημητρίου, και όταν θα έχει όλες τις προϋποθέσεις, είμαι βέβαιος ότι θα προσφέρει πολύ δύναμη στις υπηρεσίες. Τώρα μπορείτε να κάνετε εσείς ένα πρώτο τον Άγιο όπως κάθε χρόνο με την Παγιοφόρα αγορά, που θα αφορά βεβαίως τη στήριξη του σπιτιού Γαλλίδης, του συστηνίου της εταιρείας. Ξέρετε πόσο σημαντικό το επιτελείο όλα αυτά τα χρόνια, ιδιαίτερα από την εταιρεία, για σε ελπίζουμε, για σε προσευχηθούμε ο Θεός να δώσει την εκκλησία να αυξήσουν την προσπάθεια του. Για την ώρα τρέχουν, παρόλο ότι πολλές κυρίες και σωστά και αλήθεια, προφυλάσσονται ελπίδες, τα σπίτια καλύτες άνοιξαν όλα και εδώ τις εταιρείες. Και προτρέχουν και ακόμη νέες ενέργειες κυρίες των τέλων από εμείς. Να περάσει αυτή η μέρα του αυτή η πανδημία, να είναι το Θεό. Να μας πελαβοηθεί με αυτόν τον τρόπο. Σας παρακαλώ να λαμβάνετε όλα τα μέτρα. Και εντός του να πρέπει να προφυλάξουμε κυρίως τους ανθρώπους που αγαπάμε και για τους οποίους δίνουμε αγώνα όποια είναι η καλή ηλικία τους. Όποια για την περιοχή των ενώσεων μάτων να μην αστερίζουν από αυτή την καλότητα που τους οδηγεί στο να μπορούσουν να προσυντώνουν. Σας παρακαλώ, λάβετε τα μέτρα. Κύριε, συστήστε τα νέα παιδιά περιορίζουν τις ανθρώπους. Ξέρω ότι αυτό δεν είναι εύκολο και ας κρατήσουμε αυτό που έχουμε στην πόλη μας, στην περιοχή μας, που δεν πήγαμε σε αυτό που λένε πορτοκαλί και κόκκινο. Τότε τα πράγματα θα είναι πολύ πιο δύσκολα και για τον νόμο. Όσο προσέχουμε, θα έχουμε τουλάχιστον τη χαρά να είμαστε αυτοί που είμαστε. Το εύχομαι και ήρθε ο Θεός να δώσει έτσι να μπορέσουμε να έχουμε τις όλες αυτές τις περιοχές. Πατέρα Δημήτρη, κύριε Καρδίνα, ο Θεός μας ευλογεί και μας διαγιάζει, του είπα ότι θα ασφαλίσει τους ανθρώπους στην αιωνιότητα, θα εισπράξει τις αμαρτίες τους και θα τους κάνει στην αιωνιότητα που θα κάνει στην αιωνιότητα της ιερέας. Χρόνια πολλά και ευλογημένα σε όλους. Ευχαριστώ.